Λοιπόν, Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Προχωράμε στο συνέδριο του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το Ποτάμι, συλλογικότητες της ανανεωτικής αριστεράς. Σε μια προσπάθεια να ξαναστήσουμε ένα ισχυρό ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει καταδικασμένη σε ένα δίλημα που θα το συνόψιζα Πολάκης ή Γεωργιάδης. Ισχυριζόμαστε δηλαδή ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει εγκλωβισμένη σε μια πολιτική που από τη μια έχει τον αριστερό λαϊκισμό και από την άλλη τη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παλινόρθωση. Παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό μια τυφλή σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, που υπονομεύει την ανάγκη εθνικής συνεννόησης της χώρας σε μια στιγμή που και τα εθνικά προβλήματα και η κατάσταση της οικονομίας απαιτούν συνενέσεις. Πιστεύουμε ότι ο φορέας της κεντροαριστεράς θα είναι η εναλλακτική απάντηση απέναντι στα διλήμματα τα οποία αναπτύσσονται από αυτόν τον νέο μικρό δικοματισμό. Και είμαστε σίγουροι ότι οι Έλληνες πολίτες θα συμβάλλουν στην αλλαγή των συσχετισμών, έτσι ώστε η χώρα μας να μην μείνει εγκλωβισμένη στο 1989 συζητώντας για τα ζητήματα διαφθοράς ή στο 1992 συζητώντας για τα εθνικά θέματα, αλλά αντίθετα να αναζητήσει λύσεις για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα μπορέσει να βοηθήσει την πατρίδα μας να βγούμε από την κρίση και να δούμε το μέλλον μας μπροστά και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, χωρίς να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχουν και κάποιοι. Θα έχουμε και ανηφόρες και στροφές, αλλά είναι προφανές ότι το σχήμα εκφράζει τη σύνθεση ευρύτερων δυνάμεων και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει μπροστά και θα πάει καλά. Είμαστε σήμερα στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου για την ενοποίηση και τη δημιουργία του νέου φορέα κινήματος αλλαγής. Μέσα στα πλαίσια αυτά, με τον γραμματέα, τον υπεύθυνο, τον Κώστα τον Παπαδημητρίου και τον Θοδωρή τον Μαργαρίτη, αλλά περιμένουμε και άλλους να έρθουν να συζητήσουμε με τους πολίτες. Σε 15 μέρες έχουμε το συνέδριο, ώστε να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε το χώρο και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις και για μας και για τη χώρα. Ναι, άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον, όπως θα ακούσατε και εσείς, αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Μερικά έργα είχαν γίνει από ό,τι κατάλαβε και ο ίδιος αργότερα. Μερικά άλλα, φοβάμαι ότι άλλα έλεγε πριν 15 μέρες και άλλα τη μέρα που ήρθε εδώ. Νομίζω, αν μπορώ να πω κάτι, το μόνο που εξαγγέλθηκε είναι τα απορρίμματα. Σε αυτό, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα, όσο και η Νέα Δημοκρατία. Στα υπόλοιπα δεν έχω κάτι απτό το οποίο να άκουσα και να είναι πραγματοποιήσιμο και υλοποιήσιμο για την Αρκαδία. Όπως ξέρετε, ανά εβδομάδα δέχεστε, και θα το κάνω μέχρι το τέλος, τα δελτία τύπου, όπου ένα-ένα έργο ξεκαθαρίζω γιατί λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση Ζανέλ. Όσο για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, στο οποίο είχαμε πάρει απόφαση, στο οποίο από ό,τι θυμάστε είχε κάνει δήλωση ο κύριος Στατούλης ότι έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Φλαμπουράρη να μειωθεί στον πρώην Δήμο δίπλα στη Μεγαλόπολη, στον πρώην Δήμο της Τρίπολης και της Βαλτετσίου και στην Γορτινία, ούτε αυτό συνέβη. Άρα καταλαβαίνετε, ο κύριος Τσίπρας ήλθε, είπε αυτά που ήθελε να πει, πήγε, έφαγε από ό,τι κατάλαβα και νομίζω ότι πέρασε καλά και έφυγε χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτά, χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο στις εξαγγελίες. Όχι, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Εγώ είμαι από το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ήρθαμε εδώ πέρα να συζητήσουμε με τους πολίτες της Αρκαδίας και της Τρίπολης, να ακούσουμε τις απόψεις τους. Πάνω απ' όλα είμαστε γι' αυτό εδώ, να ακούσουμε τους ανθρώπους τι έχουν να μας πούνε, να τα μεταφέρουμε τις απόψεις τους, τις γνώμες τους στα κλιμάκια κεντρικά και αύριο μεθαύριο, στα μέσα του μήνα, στο συνέδριο που κάνουμε με σκοπό, να υπάρχει ένα ενιαίο αφήγημα ως χώρος και ως κόμμα. Και αύριο μεθαύριο όλοι μαζί να κατεβούμε στις εκλογές με σκοπό πάντα να κυριαρχήσουμε. Ο χώρος μας οφείλει να κυριαρχεί. Δεν είναι αυτό που λέμε και ακούγεται
ότι είμαστε εδώ για να έχουμε την τρίτη θέση ή για να συνεργαστούμε με κάποιο άλλο κόμμα, δεν είναι αληθές, δεν μας εκφράζει. Οφείλουμε και υπάρχουμε σαν χώρος για να πρωταγωνιστούμε. Προσοχή του μηνύματος σε διάφορες σκέψεις, επομένως δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, θα το βρούμε. Επομένως και στα μέσα ενημέρωσης καταλαβαίνετε ότι η προηγούμενη δήλωση δεν μπορεί να παίξει και οι φωτογραφίες είναι για το αρχείο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο από αυτή την αίθουσα εδώ για την Αρκαδία. Τα αποτελέσματα για τον ομό μας είναι θετικά. Τα μηνύματα από όλες τις επαρχίες δείχνουν ότι το κίνημα αλλαγής πλέον έχει στεριώσει. Πρώτα και κύρια στη συνείδηση των δημοκρατών πολιτών. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η σημερινή ηλαροτραγωδία πρέπει να πάρει τέλος. Ο κόσμος και οι επενδυτές βρίσκονται σε ανασφάλεια. Και όταν η επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει, τότε είναι σίγουρο ότι η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δυστυχώς οι κυβερνάντες έχουν κηρύξει τον πόλεμο στην επένδυση. Θέλω να ευχαριστήσω για τη σημερινή τους παρουσία και για τις εισηγήσεις που θα κάνουμε. Τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος από τα κεντρικά του κινήματος αλλαγής για τον νομό Αρκαδίας για τις προσυνεδριακές διαδικασίες, και τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, τον οποίο ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά και επισκεφτεί την Αρκαδία, τον ευχαριστούμε. Και το μόνο που μπορούμε να του υποσχεθούμε είναι ότι μαζί σας και όλοι μαζί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί όταν ο χώρος μας, η κεντροαριστερά, δεν πάει καλά, δεν πάει καλά και η Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να ανασκοπωθούμε και να κάνουμε την ιδεολογική μας εκείνη επίθεση για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτόν τον κάμπο. Ο Γερονικολός... Και αυτός από τα κεντρικά του κινήματος αλλαγή θα προσθέσει τη δικιά του την ελιά στον ιδεολογικό αγώνα που κάνουμε για να μπούμε μπροστά, για να μπούμε μπροστά στις απαιτήσεις των καιρών. Θέλω να πω ότι ο Θόδωρος ο Παθεοδόρου που ήταν να έρθει προέκυψε ξαφνικά ζήτημα στη Βουλή με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Είναι από την πλευρά τη δική μας ο εισηγητής. Μου τηλεφώνησε ότι δυστυχώς εκεί πρέπει να υποθούν ορισμένα πράγματα, να γίνουν κάποιες κινήσεις. Και οι κινήσεις οι δικές μας, όπως μου είπε, θα είναι όλα στο φως. Θα προσπαθήσει να φέρει τους μάρτυρες στη Βουλή, είτε θέλουν με στολή, είτε θέλουν με πανοπλία, είτε θέλουν σε κάποιο άλλο δωμάτιο με τη φωνή παραποιημένη, αλλά να έρθουν. Από εκεί και πέρα θα ζητήσουν επίσης οι συνεδριάσεις να μεταδίδονται από την τηλεόραση για να μην μπορεί να κρυφτεί κανένας. Και όταν όλα είναι στο φως, τότε η δημοκρατία προχωράει. Και πρέπει να ξέρουμε για τα θέματα αυτά της δημοκρατίας, αν πάμε πίσω στην Νίκα, στους αρχαίους μας προγόνους που έβαλαν τα θεμέλια της δημοκρατίας, που ας το πούμε εφεύρεν το δημοκρατικό πολίτευμα, δεν νοείται κανένας να φορέσει κουκούλες. Τις κουκούλες τις φοράγανε παλιά οι καταδόχες. Όπως όλα τα εγχειρήματα στην αρχή που είναι δύσκολα, έτσι είναι δύσκολο ο σχηματισμός μας όλων των φορέων των κοινήσεων που συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής. Ο ρόλος ο δικός μας και ο δικός σας μέσα από τη συμμετοχή μας είναι να ενισχύσουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί και η εποχή και οι συνθήκες απαιτούν περισσότερη πολιτική και λιγότερο σκανδαλολογία, λιγότερο πολιτικατισμό, λιγότερες θεωρίες συνωμοσίας.
Εμείς πρέπει να επαναφέρουμε την πολιτική στο κέντρο του δημοσίου διαλόγου. Με τη συμμετοχή μας, με τον προσυνεργειακό διάλογο, ακόμα και έτσι όπως γίνεται, με τα προβλήματα που έχει, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί προερχόμαστε λίγο πολύ από διαφορετικούς χώρους, σχεδόν όλοι μας. Υπάρχουν κοινές καταβολές σε αρκετούς από εμάς, αλλά όλη η διαδρομή μας από ένα σημείο και μετά έχει εμπλουτιστεί με το πώς έχει αντιληφθεί ο καθένας την πορεία των πραγμάτων από το 2009 και ως μετά. Έχουμε ο καθένας ένα μικρό λιθαράκι να βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και το λιθαράκι είναι η συμμετοχή μας. Η συμμετοχή των 212.000 πολιτών που συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη της ηγεσίας τον Νοέμβριο του 2017 είναι το πρώτο βήμα. Ο κύριος στόχος είναι αυτοί οι 212.000 πολίτες να νιώσουν ότι έχουν ρόλο και λόγο μέσα σε αυτό το εγχείρημα, μέσα σε αυτό το θεσμό που στείλουμε τώρα. Βέβαια, να σας πω ότι το συνέδριο έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, διότι συνδέεται άρρηκτα με το πώς θα προχωρήσει η χώρα. Όλοι συνειδητοποιούμε τις τεράστιες δυσκολίες που έχει η πατρίδα μας, οι οποίες πολλές φορές μας δημιουργούν και μια ψυχολογική απογοήτευση. Όσοι παρακολουθήσαμε με αφορμή την υπόθεση Λομπάρτη στη συζήτηση στη Βουλή, όσοι παρακολουθήσαμε τα συναλλητήρια, θα διαπίστωσαν ότι σιγά σιγά η χώρα ξαναγυρίζει σε μορφές αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης που θυμίζουν το παρελθόν. Δυστυχώς, δεν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο και να σας μεταφέρω μία χαρά και μία προσδοκία, ίσως γιατί δεν ανήκω και σε εκείνη τη φυγιά των ανθρώπων που βλέπω τη φορολογική, οι οποίοι τους αρέσει να ρίχνουν ματιά. Αλλά θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι η αίσθησή μου με τη χώρα μας είναι μια χώρα που πάντα θα κοιτάζει το παρελθόν. Και για να σας το πω ακόμα πιο δραματικά, είναι μια χώρα που δεν έχει λύσει ακόμα τους λογαριασμούς της από τον εμφύλιο. Παρακολούθησα τις κοινωνικές εκλογές. Βλέπετε συγκινήσει. Πρόκειται για να δείτε, έτσι δεν είναι. Και συνειδητοποίησα την τεράστια διαφορά πολιτικού, πολιτισμού και ουσίας που έχει αυτή η μικρή χώρα. Ο επικεφαλής αριστεράς, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Άντρος Κυπριανού, όταν ο Αναστασιάδης ήταν στο Μον Πελεράν, του είπε καλή επιτυχία πρόεδρε. Και όταν έγινε το κούρεμα των καταθέσεων, υπήρξε άμεση επικοινωνία της ηγεσίας της δεξιάς του Βυσσή με τον ΑΚΕΛ. Και κρατήθηκε εκεί προς όρθιο. Ενώ στη χώρα μας γίνανε 3.000 διαδηλώσεις. 3.000 διαδηλώσεις. Κάκια του Αττικών. Υπήρξαν νεκροί στην Αθήνα. Και υπήρξαν γεγονότα τα οποία όλοι ξέρετε με τις πλατείες των αγανακτισμένων. Εδώ λοιπόν αυτή την επιστροφή στο παρελθόν τη ζούμε με δύο remake. Το ένα remake είναι το 1989. Ξαναζούμε το 1989 με τις πολιτικές διώξεις που υπήρξαν τότε σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, που ήταν το σκάνδαλο του ΚΕΤΑ, αλλά και σε μια πολιτική διάσταση που τότε πήρε χαρακτηριστικά με τοπική αντιπαράθεση.